Τζαφέρη. Έλα. Παραμένω, Ήταν λίγο γιατί. προβοκατόρικο, ας με επιτραπεί, Ναι, αστείευομαι. το ξέρω, αλλά να σας πω κάτι, μου δίνετε την ευκαιρία να πω ότι πρέπει όλοι μας να διδάσκουμε και λίγο τον κόσμο ότι έχουμε συνέπεια και αναλαμβάνουμε και τις ευθύνες αυτών που αποφασίζουμε. Δηλαδή εμένα ο Γιώργος ο Καρατζαφέρης με τίμησε, με έβαλε πρώτη στο Ευρωπαϊκό Δέλτιο. Είπαμε μια πενταετία θα είμαστε μαζί, θα είμαστε μαζί και θα δώσουμε την καλή τη μάχη για την Ελλάδα και παραμένω μαζί του. Καλό κουράγιο στο έργο σας και το οποίο έργο είναι Σε δύσκολο όλους εκεί μας, στην ναι. Ευρωβουλή να πείσετε όλους αυτούς τους ανθρώπους ότι εμείς δεν είμαστε εδώ οι τεμπέληδες, δεν είμαστε εδώ οι άνθρωποι που μόνο σπαταλάμε χωρίς να παράγουμε, δεν είμαστε Νομίζω αυτοί ότι που δεν αυτό σιγά δουλεύουμε. σιγά έχει Έχει αλλάξει λίγο. ανατραπεί. Έχει αλλάξει. Έχει αλλάξει και είμαστε σε καλό δρόμο και πάμε αρκετά καλά. Έξω πάμε καλά. Μέσα η τσεπούλα μας, κυρία Τζαβέλα, είναι άδεια. Να Πώς. σας πω κάτι. Ναι. Αν δείτε κάποιες συνεντεύξεις που είχα δώσει πριν από 10 μήνες, Ναι. ήμουνα τόσο αισιόδοξη και έλεγα γιατί έξω τα καταλαβαίνουμε καλύτερα. Όταν ερχόμαστε εδώ, υπάρχει τέτοιο χάος στην πληροφόρηση που κανείς δεν μπορεί να καθοδηγήσει και να ενημερώσει σωστά τον κόσμο. Και ο Παπανδρέου γιατί δεν τα κατάλαβε. Εδώ και 10 μήνες, ακούστε με, έλεγα ότι θα έχουμε τέτοια μεγάλη άνοδο του τουρισμού, η οποία θα δώσει τέτοια ανάσα στη χώρα και λέγαν όλοι να δούμε, το είδαμε. Οι ανάσες έχουν αρχίσει και έρχονται. Το θέμα είναι να τις καταλαβαίνουμε, να διαχωρίζουμε τα δύσκολα, να λέμε ποια είναι τα ανέφικτα και να λέμε και ποια πραγματοποιούνται. Το κενό που βλέπω αυτή τη στιγμή είναι ότι δεν υπάρχει και η πληροφόρηση για τα καλά που γίνονται. Γιατί γίνονται καλά και γι' αυτό υπάρχει και η μεταστροφή του κλίματος. Επίσης πρέπει να Είναι, με πούμε. συγχωρείτε, σας διακόπτω. Είναι η μεταστροφή του κλίματος γιατί γίνονται καλά ή γιατί πλέον άρχισαν και μας λυπούνται. Βλέπουν εδώ ότι ο υπόψη προλαβαίνει αυτή τη χώρα βαράει. Κάποια στιγμή, γιατί βλέπω και δημοσιεύματα που λένε ότι αφήστε, οι αριθμοί ευημερούν, αφήστε τους Έλληνες να ανασάνουν και λίγο. Δεν είναι η κατάσταση αυτή. Λιτότητα, λιτότητα, λιτότητα. Πού θα οδηγήσει. Μήπως μας λυπούνται. Είναι και τα δύο. Α. Που δεν μπορούμε πράγματι να αγνοήσουμε το γεγονός ότι αυτή η συμπάθεια και η αλληλεγγύη προς την Ελλάδα εκφράστηκε μέσω αυτή της αθρώας προσέλευσης των τουριστών στην Ελλάδα. Ένα μεγάλο κομμάτι ήρθε για να στηρίξει τη χώρα. Να το ξέρουμε αυτό. Άρα λοιπόν η υπόλοιψή μας και ο σεβασμός που μας έχουν και η συμπάθεια υπάρχει και είναι πράγματι υπαρκτή. Τώρα, υπάρχει και τον Bloomberg που λέει ότι οι Έλληνες ενώ σπαταλούσαν, τώρα θα τρώνε λιγμένα. Πάλι εδώ ερχόμαστε. Δεν ήταν λιγμένα. Αυτό το οποίο έχει θεσμοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι τα προϊόντα αυτή. Εδώ και 10 χρόνια αυτά τα προϊόντα που τα λέμε λιγμένα έχουν περάσει δια νόμου από αυστηρούς κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης εδώ και 10 χρόνια. Βλέπετε ότι δεν είναι σωστή η πληροφόρηση. Δεν πέφτουν όλα τα λιγμένα. Πέφτουν προϊόντα τα οποία εδώ και 10 χρόνια η Ευρωπαϊκή Ένωση είπε ότι τα σπαταλάμε, ο κόσμος πεινάει και μπορούμε, τα εξετάσαμε και τα λοιπά και μπορεί ο κόσμος άφοβα πράγματι να τα αγοράζει. Ναι. Αυτή είναι η σωστή πληροφόρηση. Σωστή πληροφόρηση. Είναι νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχουμε και τη Διεθνή Έξη Θεσσαλονίκης εδώ. Ο Πρωθυπουργός μίλησε πριν από λίγο. Ναι. Μας είπε ότι βλέπει φως στο τούνελ τέλος του χρόνου, καθώς λέει ότι ήταν η πιο σκληρή αλλά και πιο επιτυχής χρονιά της χώρας. Και, αλλά δυνατό φως βλέπει το 2021. Ποιος ζει, ποιος πεθαίνει δηλαδή. Να σας πω κάτι. Θα μου επιτρέψετε να μιλήσω. Να έχουμε υπομονή, τι να κάνουμε, πώς να αντέξουμε. Θα μου επιτρέψετε να μιλήσω ως Ελληνίδα πολίτης, γιατί είχα αφήσει την πολιτική 20 χρόνια. Ναι. Και επέστρεψα, δούλεψα στον ιδιωτικό τομέα κτλ. Και όταν βλέπω τους πολιτικούς μας, κοιτάζω, τους βλέπω ως πολίτης. Και παρακαλώ μην εκλειφθεί ότι προσέγγιση προς τη Νέα Δημοκρατία και τα λοιπά. Ένα βηματάκι θα το κάνω. Δεν τα χρειάζομαι εγώ. Έτσι. Χρειάζομαι να έχω ένα καλό λόγο στον κόσμο και να καταλαβαίνει ότι αυτά που λέω είναι αλήθεια. Εμένα μ' άρεσε η ομιλία του Σαμαρά. Γιατί ως μάνα που έχω παιδιά. Γιατί και εμείς οι πολιτικοί έχουμε οικογένεια. Χθες φύγαν τα παιδιά μας, κυρία Τζαβέλα. Θα έρθουν αύριο. Και έχουμε και ένα άλλες. Αυτό που θέλω να ξέρω είναι ότι έχουν μέλλον τα παιδιά μου. Βλέπω λοιπόν ότι πράγματι η χώρα έχει μέλλον. Το λέω τώρα, αυτή την τοποθέτηση την κάνω ως πολίτης. Ότι η χώρα έχει μέλλον. Και σιγά σιγά μπαίνει στη σειρά. Τώρα ως πολιτικός
να σχολιάσω αυτά που είπε ο Πρωθυπουργός. Ο Αντώνης Σαμαράς έχει ένα πλεονέκτημα μεγάλο που το είχε από τα Νιάτα που τρέχαμε να τον κάνουμε πρόεδρο από τότε κτλ. Έχει μια μεγάλη θετική προσέγγιση στο κοινό του που παίζει ρόλο αυτό στο πολιτικό. Δεν τον έχουν όλοι. Βλέπω ότι τους τελευταίους μήνες έχει υιοθετήσει ένα ρόλο πατερούλη, δηλαδή ο ίδιος είναι ο οποίος εκλαϊκευμένα ενημερώνει τον κόσμο που είμαστε και που πάμε. Ναι. Αυτό είναι καλό. Δηλαδή σε μια χαοτική οικονομική κατάσταση, κοινωνική, πολιτιστική, γεωπολιτική, είναι καλό να έχεις έναν ηγέτη που νιώθεις ότι σου λέει τι γίνεται και τα καταλαβαίνεις. Εννοείται σε σύγκριση με τον άλλον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης που δεν εμπνέει αυτό το πατερναλιστικό ή το... Κοιτάξτε, εγώ δεν θέλω ένα να μου λέει... Το πατρικό στοιχείο αυτό, το, πώς, το πατερούλι που είπατε εσείς. Ο Τσίπρας δηλαδή δεν είναι πατερούλης, ο Τσίπρας μπορεί να είναι αδελφούλης. Να είναι ο αδελφός μας. Όχι, όχι, είναι πατερούλης. Ναι. Στο θέμα της καταστροφής που επέρχεται. Εκεί λοιπόν δεν είναι δίκαιος σε πολλά πράγματα. Ποιος? Ο Τσίπρας. Υπάρχουν ορισμένα θέματα τα οποία, στα οποία έχει δίκαιο, αλλά όχι σε όλα. Δηλαδή ξαναμπαίνουμε στο φαύλο κύκλο αυτής της φαυλότητας που λέγαμε για να γίνουν αυτά που λέει ο ΣΥΡΙΖΑ, πρέπει να έχουν λυθεί όλα τα προβλήματα της Ελλάδος από κάποιον άλλον και μετά να έρθει ο ΣΥΡΙΖΑ. Άρα λοιπόν κάνει λογαριασμό χωρίς τον ξενοδόχο ΣΥΡΙΖΑ, λέτε κυρία Τζαβέλα. Ο ΣΥΡΙΖΑ θέλει να μας πάει σε εποχές Ανδρέα Παπανδρέου, πιστεύοντας ότι ακόμα θα παίρνουμε τα δάνεια και θα μας τα δίνουν κτλ. Ο άλλος μας λέει, καθίστε, κάντε υπομονή, θα δουλέψουμε όλοι μαζί. Η χώρα έχει πλουτοπαραγωγικές πηγές, οι οποίες είναι αυτές και αυτές, δεν μιλάμε για αέρα κοπανιστό. Έτσι. Όλοι λοιπόν μαζί να μπορέσουμε να κάνουμε υπομονή, να βοηθήσουμε και να μπορέσουμε να βγούμε από τα διέξοδο. Και δύο λόγια για το κόμμα σας τώρα, για το Λαϊκό Ορθόδοξο Συναγερμό. Τι βλέπετε, μέλλον, το αύριο, το μεθαύριο ή η Νέα Δημοκρατία? Τα πάτε εκεί εννοώ. Όχι εσείς, το κόμμα σας. Καταρχάς να κάνω μια διαπίστωση. Πιστεύω ότι όλοι συμφωνούν ότι είναι μεγάλη έλλειψη της απουσίας του Καρατζαφέρη από τη Βουλή. Έτσι. Από την Ευρωβουλή και από τη Βουλή, γιατί τους είχε τρελάνει στην Ευρωβουλή. Και στην πήγαινε Ευρωβουλή μία ερώτηση και μετά την άλλη. Και στη Βουλή την Ελληνική που είναι τώρα αυτή τη στιγμή μας καίει πολύ. Ναι. Δηλαδή άλλο να είχαμε τον Καρατζαφέρη στη Βουλή και άλλο να έχουμε αυτά τα οποία βλέπουμε. Και απέδειξε ότι είχε μια πολύ ισχυρή κοινοβουλευτική ομάδα που βλέπετε πώς αξιοποιηθήκαν τα στελέχη του. Είναι λοιπόν απώλεια για τον κοινοβουλευτισμό στην Ελλάδα να μην έχουμε τον Καρατζαφέρη. Τώρα πώς θα τον έχουμε? Θα τον έχουμε ως το κόμμα του, θα τον έχουμε ως ένα πυλώνα πολύ σταθερό στη Νέα Δημοκρατία? Είναι πράγματα τα οποία αποφασίζει αυτός, είναι αρχηγός κόμματος και πράγματι θα αποφασίσει. Πάντα όμως τον Γιώργο τον ξέρουμε. Με γνώμονα το καλό της Ελλάδος. Θα του προτείνατε μια επιστροφή στην πολυκατοικία αν δεν βγαίνουν δημοσκοπικά τα νούμερα του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού σε επόμενες εκλογές? Σε οποιαδήποτε περίπτωση θα του πρότεινα την επιστροφή. Αυτή τη στιγμή η χώρα χρειάζεται μια δυνατή ευρωπαϊκή νυφάλια φωνή με τεχνογνωσία. Ο Καρατζαφέρης ξέρει την αγορά και τον κόσμο καλύτερα από όποιον άλλον έλεγε. Θα σας κάνω και μια πονηρή ερώτηση στην κυρία Ζαβέλα που σας εκτιμώ αφάνταστα. Όσοι είναι στο εξωτερικό αγαπάνε δύο φορές στην Ελλάδα? Ξέρετε, έχω σπουδάσει στο εξωτερικό, έχω δουλέψει στο εξωτερικό. Και εγώ έχω σπουδάσει. Αγαπάνε δύο φορές στην Ελλάδα. Τι έγινε τελικά με τον Γιώργο Παπανδρέου, πού τον χάσαμε? 100 φορές στην Ελλάδα, όχι δύο φορές. Τι έγινε με τον Γιώργο Παπανδρέου, εκεί ήθελα να καταλήξει, πού τον χάσαμε, στον δρόμο? Νομίζω η ιστορία θα πει. Έχετε την αγάπη μου, να είστε καλά, σε έχουμε ό,τι καλύτερο εκεί. Επίσης, σας ευχαριστώ πολύ. Καλή επιστροφή στην πατρίδα. Ό,τι καλύτερο, να είστε καλά, σε ευχαριστώ για την συνομιλία που είχαμε.